σύμφωνα με παράδοση, όχι ορθόδοξη όμως, υπήρχε μία Βερονίκη η οποία σκούπισε το πρόσωπο του Χριστού μας και αποτυπώθηκε το πρόσωπο. Εμείς δεν έχουμε αυτή την παράδοση, αλλά σταματάμε εδώ για να θυμηθούμε την ορθόδοξη παράδοση. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός μας, όπως ανέβαινε το δρόμο προς τον Γολγοθά, τον ακολουθούσαν οι γυναίκες, οι οποίες τρινούσαν. Και διότι η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική και συγκινείται πιο εύκολα, αλλά και διότι υπήρχαν γυναίκες που τον αγαπούσαν τον Κύριο και τον ακολουθούσαν. Και κάποιες ευλαβέστατες, ας πούμε, έδιναν και χρήματα για να μπορεί να συντηρείται ο Κύριος. Γιατί δεν είχαν χρήματα οι Απόστολοι και ως άνθρωποι χρειαζόντουσαν. Και το ταμείο βέβαια ξέρετε ποιος το είχε, ο Ιούδας, ο οποίος έκλεβε και αυτός από εκεί. Αλλά ο Κύριος επερνούσε πάρα πολύ λιτά. Και όπως λέγει ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, είχε μοναχική ζωή και ο Κύριος και οι Απόστολοι. Ήταν όπως ένας γέροντας με τους υποτακτικούς του, έτσι ζούσε. Και από τον Κύριο πήραμε και εμείς τη μοναχική ζωή, το θεσμό αυτό και τον τρόπο αυτό ζωής. Με λιτότητα, με φτώχεια, με νηστεία, με κακοπάθεια, με υπακοή, όλα αυτά τα είχε ο Κύριος με τους Αποστόλους. Λοιπόν, οι γυναίκες αυτές θρηνούσαν πίσω από τον Χριστό, όπως πορευότανε προς το Σταυρό και ο Κύριος γύρισε, τις κοίταξε και τις είπε «Μην κλαίτε για μένα, να κλαίτε για σας και για τα παιδιά σας». Έτσι, για αυτό που πρόκειται να γίνει, που είναι μέγα έγκλημα και θα έχει συνέπειες. Μετά από λίγα χρόνια θα υποστείτε μεγάλα δεινά και όπως και έγινε το 70 μετά Χριστό, πάρα πολλοί φωνεύτηκαν από τους Ρωμαίους και με μαρτυρικό θάνατο μάλιστα, σταυρώθηκαν. Σε σημείο που δεν υπήρχε δέντρο γύρω από τα Ιεροσόλυμα, τα είχε κόψει όλα ο Τίτος και τα είχε κάνει σταυρούς. Και εκεί επάνω εκτέλεσε τους Ιουδαίους. Είπαμε βέβαια ότι θαυματουργικά, μάλλον επειδή γνώριζαν τα σημεία, την προφητεία του Κυρίου, οι χριστιανοί διασώθηκαν. Και σταυρώθηκαν, σφαγιάστηκαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, αυτοί που είχαν σταυρώσει τον Κύριο και τα παιδιά τους. Αυτό ακριβώς που είχαν πει στον Πιλάτο, ότι το αίμα του στο κεφάλι μας και στα κεφάλι των παιδιών μας. Και μέχρι σήμερα τους κυνηγάει αυτή η αυτοκατάρα, μέχρι σήμερα δεν έχουν ησυχάσει και μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαν καν κράτος. Αυτό λοιπόν έγινε με τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ που ακολούθησαν τον Κύριο. Και ποια είναι η ορθόδοξη παράδοση τώρα, είναι το Άγιο Μανδύλιο. Τι λέει αυτή η παράδοση, ότι ένας ηγεμόνας, έτσι ο Αύγαρος, άκουσε για τον Κύριο, ήταν στην Συρία ηγεμόνευε, δεν μπορούσε να πάει, άκουγε για τα θαύματα του Χριστού και του έστειλε μια επιστολή. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Γιατί και τότε οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με επιστολές. Και έστειλε λοιπόν έναν ζωγράφο μαζί με την επιστολή και παρακαλούσε τον Κύριο να τον θεραπεύσει. Και μάλιστα τον καλούσε κιόλας να πάει εκεί να τον θεραπεύσει. Να τον φιλοξενήσει και να τον κάνει καλά. Και ο Κύριος πήρε ένα μαντίλι, έπλυνε το πρόσωπό του, σκουπίστηκε με το μαντίλι και θαυματουργικά αποτυπώθηκε το πρόσωπό του. Και αυτό το έδωσε στον ζωγράφο, ο οποίος προσπαθούσε να τον ζωγραφίσει για να πάει τη ζωγραφιά του Χριστού στο αφεντικό του και δεν μπορούσε, γιατί ο Κύριος άλλαζε μορφή συνέχεια, δεν μπορούσε να κάνει τις γραμμές που χρειάζεται να κάνει ένας ζωγράφος για να αποτυπώσει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου. Και ο Κύριος του το έδωσε έτοιμο το πρόσωπό του και του είπε ότι δεν μπορώ να έρθω, αλλά σου στέλνω
το αποτύπωμα του προσώπου μου και με αυτό έγινε καλά ο Αύγαρος. Αυτή είναι η Ορθόδοξη παράδοση του Αγίου Μανδηλίου, το οποίο υπήρχε έτσι στην Έδεσσα και το είχε ο Αύγαρος και το έβαλε μάλιστα πάνω από την πύλη της πόλης. Και μετά έχει μια ιστορία από το Άγιο Μανδήλιο. Και αυτή είναι η Ορθόδοξη παράδοση και γιορτάζουμε αυτό όλο το γεγονός την 16η του Αυγούστου, έτσι αμέσως μετά της Παναγίας. Αυτά. Και συνεχίζουμε τώρα για το ναό.